Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα νεαρό κορίτσι μου έστειλε ένα πολύ γλυκό, πολύ ευγενικό, πολύ σύντομο mail, το οποίο αμέσως με έβαλε σε συναγερμό. Και για την ίδια, αλλά και για όλα τα κορίτσια μας. Η ίδια έβαλε τίτλο στο email της «Έλλειψη ερωτικής αγάπης». Αυτό τον τίτλο έβαλε. Θα σας διαβάσω το email θα πω ότι τη απάντησα και θα σχολιάσω. Αγαπητή Θέκελ, γεια σου, αγαπή Σε ευχαριστώ που υπάρχει, είσαι πολύ βοηθητική. Είμαι μόνη μου εδώ και δέκα μήνε, χωρίς σχέση και με ενοχλεί πάρα πολύ. Δεν έχω κανένα ερωτικό ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στη ζωή μου και με ενοχλεί πολύ γιατί είμαι νέα, 26 ετών και δεν κάνω σεξ. Ή δεν έχω έστω κάποιο φλερτ. Είχα παλιότερα σχέση 6 χρόνια και μετά μια μικρή σχέση για πέντε μήνες. Είναι το μεγαλύτερο διάστημα που είμαι μόνη μου και προσπαθώ να τα βρω με εμένα, αλλά φαίνεται τίποτα να μην με καλύπτει και να μην έχω καμία όρεξη. Βγαίνω, βγαίνω έξω, έχω φίλους πολύ καλούς, κάνω τη δουλειά που μου αρέσει και ταξίδια που τόσο αγαπώ παρόλα αυτά νιώθω συνεχώς ότι κάτι μου λείπει και νιώθω έντονα την έλλειψη ερωτική αγάπης και συντροφικότητας. Δεν θέλω να πιέσω τα πράγματα, ούτε να πέσω στον πρώτο τυχόντα ή να άρχισω, αλλά θα ήθελα πολύ να ξεκολλήσει το μυαλό μου ότι αυτό είναι πρόβλημα εντός εισαγωγικών, διότι ουσιαστικά δεν είναι έχω όλα όσα χρειάζομαι, αλλά παρόλα αυτά δεν είμαι χαρούμενη και σκέφτομαι συνεχώς πόσο αχάριστη είμαι. Αγάπη μου, δεν είσαι αχάριστη. Σε καμία περίπτωση δεν ονομάζεται αχάριστη αυτό το πράγμα. Θα σου πω στη συνέχεια τι νομίζω ότι συμβαίνει. Όπως είδα και σε ένα βίντεο στο TikTok και ταυτίστηκα, δεν είμαι διψασμένη για τον οποιονδήποτε, αλλά για το σωστό άτομο το ξέρω ότι δεν θα μου φέρει αυτό στην ευτυχία και είμαι εγώ εκείνη που θα τη φέρω στον εαυτό μου, αλλά μου φαίνεται ακατόρθωτο να το περάσω αυτό στον εαυτό μου, ότι μπορώ να είμαι ok μόνη μου. Να πω ότι έχω τύχει σε ένα περιβάλλον εργασίας που όλοι είναι σε σχέση σχεδόν. Αυτά σε φιλώ και ελπίζω να σε πάντα καλά. Και τις απάντησα άμεσα γιατί έτυχε να έχω εκείνη την ώρα στο χέρι μου το τηλέφωνο μου που ήρθε το email και της απάντησα. Απάντησα λοιπόν στη φίλη, πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Και τη έστειλα τα στοιχεία μιας ψυχολόγου που μου ήρθε στο μυαλό εκείνη την ώρα και ο λόγος που έκανα αυτή τη σύνδεση είναι γιατί είχα προτείνει σε μια άλλη νεαρή κοπέλα να κάνει ψυχοθεραπεία με τη συγκεκριμένη ψυχολόγο η οποία κάνει και συνεδρίες online όχι μόνο από κοντά και εκείνη η κοπέλα είχε παρόμοια ζητήματα και ένα χρόνο μετά που κάνει ψυχοθεραπεία, η ίδια μου είχε γράψει ότι νιώθει πολύ καλύτερα και ότι νιώθει μια χαρά που είναι σύγκολη. Αυτό μου είχε πει συγκεκριμένα και έτσι έκανε το μυαλό μου το συνειρμό και εσείς είστε σαν τις συγκεκριμένες χωρίς να σημαίνει ότι ο καθένας δεν μπορεί να επιλέξει το ψυχολόγο της δικής του επιλογής. Της έγραψα αυτό που γράφεις σημαίνει πως κάτι συμβαίνει μαζί σου. Θα το κάνω και βίντεο εννοείται ανώνυμα. Λοιπόν, το κοριτσάκι αυτό στα 26 του έχει πολύ αυτεπίγνωση. Είναι έξυπνο κορίτσι. Συγγνώμη που σε λέω κοριτσάκι, σε λέω κοριτσάκι με την έννοια του κοριτσάκι μου, αγάπη μου. Και δεν στο κρύβω ότι φτιάχνοντας αυτό το βίντεο έχω στο μυαλό μου και τον εαυτό μου στην ηλικία σου και έχω στο μυαλό μου και την κόρη μου η οποία είναι τρία χρόνια μικρότερη από εσένα και έχω στο μυαλό πολλές γυναίκες και νεότερες και μεγαλύτερες οι οποίες ταλαιπωρούμαστε από μια πλήση εγκεφάλου που έχουμε δεχθεί από την οικογένεια μας, από την pop κουλτούρα, από οτιδήποτε φωνάζει και λέει σε μια γυναίκα, η ευτυχία θα έρθει μέσα από τον έρωτα και έχει νόημα η ζωή σου μόνο αν έχει μέσα φλερτ, αν έχει μέσα σεξ, αν έχει μέσα στενή σχέση και σύνδεση με έναν άνδρα. Αυτό έχουμε μάθει. Αυτή την πλήση εγκεφάλαιο έχουμε δεχτεί. Αυτό το μήνυμα μας έχει περάσει με διάφορους τρόπους η κοινωνία ότι πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε σε σχέση για να είμαστε καλά και ότι μια γυναίκα δεν μπορεί μόνη της να είναι καλά. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι εναντίον των σχέσεων, δεν είμαι εναντίον του σεξ, δεν είμαι εναντίον του φλερτ σε καμία απολύτως περίπτωση και νομίζω ότι και το ιστορικό μου το αποδεικνύει το δικό μου προσωπικό ιστορικό ότι δίνω ευκαιρίε στι ερωτικέ σχέσει. Ακόμη και στου γάμου έδωσε ευκαιρίε, πόσο μάλλον στι ερωτικέ σχέσει. Δεν θεωρώ ότι μια γυναίκα πρέπει να, είναι, να απέχει συνειδητά από τι ερωτικέ σχέσει, γιατί οι ερωτικέ σχέσει είναι κάτι κακό και είναι καλύτερα να μείνει μόνη σου, γιατί άμα μείνει μόνη σου θα περνά πολύ ωραία. Δεν το πάω στο άλλο άκρο. Όμως, αυτό το οποίο γνωρίζω και από προσωπική πείρα και από κλινική πείρα είναι ότι εάν μία γυναίκα, νεαρή γυναίκα και μεγαλύτερη ηλικία γυναίκα νιώθει μια ματαιότητα στη ζωή της όταν δεν υπάρχει φλερτ, νιώθει μια ματαιότητα στην ύπαρξή της όταν δεν υπάρχει κάποιος άνδρας μέσα στη ζωή της, αυτό είναι ένδειξη δύο τινών. Το πρώτο που μπορεί να συμβαίνει είναι ότι η κοπέλα αυτή μπορεί να έχει κάποια υποθάλπουσα κατάθλιψη ή να έχει μια σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, να έχει δηλαδή πράγματα μέσα της ανεπίλητα, τραύματα τα οποία χρειάζονται επιγόντως θεραπεία, ψυχοθεραπεία, τα οποία όταν είναι μόνη της ενεργοποιούνται. Πώς ενεργοποιούνται δεν μπορώ να γνωρίζω. Μπορεί να ενεργοποιούνται λόγω κάποιων ερεθισμάτων ε, εσωτερικών. Για παράδειγμα, εάν έχεις μια εσωτερική πεποίθηση ότι πρέπει να έχεις άνδρα για να έχει νόημα η ζωή σου, όταν δεν έχει άνδρα ή δεν έχει ερωτικό σύντροφο ή ερωτική σύντροφο, τότε το μυαλό σου σου λέει ότι δεν έχει νόημα η ζωή σου και αυτό ξυπνάει τα τραύματα τη παιδική σου ηλικία ή τα τραύματα που έχει δεχθεί μέχρι σε εκείνη τη στιγμή. Τα οποία όταν ενεργοποιηθούν σε αποδιοργανώνουν, σε απορυθμίζουν και σου δίνουν συμπτώματα που προσωμιάζουν με αυτά τη κατάθλιψη, την ανιδονία, την έλλειψη σκοπού και σε απορριθμίζουν γενικότερα συναισθηματικά. Δεν μπορώ να κάνω διάγνωση στην κοπέλα αυτή. Μιλάω όμως γενικά και λέω ότι δεν είναι κάτι που πρέπει να περάσει απαρατήρητο αυτό που δηλώνει η κοπέλα αυτή. Είναι κάτι που πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη και να ασχοληθεί με αυτό ούτω ώστε να βοηθήσει τον εαυτό της όσο πιο γρήγορα γίνεται να αναλάβει τα ενία της δικής της ζωής να διαχειριστεί και τις πεπιθήσεις της και τις προκαταλήψεις της οι οποίες είναι σαφώς επηρεασμένε από το κοινωνικό περιβάλλον και από την pop κουλτούρα ακόμη και από την παράδοση ίσως και από τη θρησκεία δεν ξέρω ο καθένας σε ποιο χώρο έχει μεγαλώσει και τι επιρροές είχε και χρειάζεται οπωσδήποτε να το δουλέψει αυτό. Στη ψυχοθεραπεία, πέραν του ότι στη ψυχοθεραπευτική σχέση που θα δημιουργηθεί με το θεραπευτή, με το ψυχολόγο, τη ψυχολόγο που θα επιλέξουμε μέσα της, μέσω της ψυχοθεραπευτικής σχέσης θα μάθουμε πώς να σχετιζόμαστε με τον εαυτό μας. Πέραν τούτου, κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας θα κάνουμε αναδρομή σε όλη μας τη ζωή. Θα μιλήσουμε για περιστατικά, για γεγονότα, για πράγματα που μας έχουν σημαδέψει για πεπιθήσεις τις οποίες έχουμε μάθει με τις ερωτήσεις του ο ψυχολόγος μας ή η ψυχολόγος μας θα μας βοηθήσουν να βγάλουμε στην επιφάνεια τι είναι αυτό που μας εμποδίζει και εμείς οι ίδιοι αυτοσαμποταριζόμαστε και δεν μπορούμε να χαρούμε τη ζωή μας όταν είμαστε μόνοι μας. Το πρώτο που μπορεί να συμβαίνει είναι αυτό. Το δεύτερο που μπορεί να συμβαίνει και δεν ξέρω, λέω, αν αυτό συμβαίνει ή όχι, θα το καταλάβει η κοπέλα και θα το διερευνήσει μαζί με τον τι ψυχολόγο που θα επιλέξει τελικά να πάει και ελπίζω να επιλέξει να πάει, να με ακούσει. Το δεύτερο είναι ότι η κοπέλα αυτή μπορεί να έχει τάσεις συνεξάρτησης και μπορεί να υπήρξε συνεξαρτημένη με τον σύντροφο της με τον οποίο έχει έξι χρόνια σχέση. Έχω έτσι μια μεγάλη ανησυχία για τα κορίτσια τα οποία ξεκινάνε από νωρί μακροχρόνιες σχέσεις, από τα 16 τους, από τα 17 τους, από τα 18 τους και μπαίνουν σε μια σχέση 5-6 χρόνια και είναι σαν παντρεμένε. Έχω ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα. Και όταν διαλυθεί η σχέση αυτή, βιώνουν πολύ οδυνηρά την απώλεια σαν ένα διαζύγιο. Και χάνουν την ευκαιρία αυτά τα formative years, αυτά τα χρόνια που είναι σχηματιστικά για τον εγκέφαλο τους, χάνουν την ευκαιρία να τα βιώσουν στην ηλικία τους και με τη ξεγνιασιά της νεανικής ηλικίας. Είναι αφύσικο για ένα κορίτσι 18, 19, 20, 17, 16 ετών, 21, 22, 23, να ζει για χρόνια σαν παντρεμένη, ή να ζει για χρόνια σε μια μακροχρόνια σχέση όπου να υπάρχει μια μονιμότητα και μια αίσθηση του ότι έχω τακτοποιηθεί και έχω βρει το λιμάνι μου ενώ ακόμη είναι παιδί, ενώ ακόμη είναι έφηβος και να επιλέγει μέσω της κατάστασης αυτής να πηγαίνει όπου θα πάει μαζί με το τέρι τη, να κάνει διακοπέ με το τέρι τη, να κάνει ταξίδια με το τέρι τη κλπ, κλπ, κλπ. Να συνηθίζει σε αυτή τη συνθήκη τη συντροφικότητα σε μια ηλικία στην οποία ακόμη δεν έχει εξελιχθεί και δεν έχει παγιωθεί η προσωπικότητα τη. Και είτε είχε συνεξάρτηση με κάποιον που ήταν 6 χρόνια, είτε συνήθισε να είναι με κάποιον που ήταν 6 χρόνια, Άρα, κατά τη διάρκεια που ακόμη εξελίσσονταν οι με το οποίο έλαβε, γιατί μα λέει ότι είχε χρόνια, έξι χρόνια σχέση και είχε και μια σχέση για πέντε μήνε, και τώρα έχει δέκα μήνε που είναι μόνη. Άρα, έτσι με αδρού υπολογισμού, φαντάζομαι ότι η σχέση τη αυτή ξεκίνησε στα 18 τη, μπορεί να τελείωσε στα 26 τη, να έμεινε για λίγο μήν, μόνη, να έκανε την άλλη σχέση και τώρα να έχει μείνει για κανένα χρόνο μόνη τι δέκα μήνε που λέει. Δεν ξέρω αν είσαι εξαρτημένη κόρη, αν ήσουν συνεξαρτημένη από τον πρώην σου, αλλά αν ήσουν συνεξαρτημένη από τον πρώην σου ή αν ήσουν εξαρτημένη από τον πρώην σου αυτό με τον οποίο είχε μακροχρόνια σχέση και χώρισε αυτό θα σου αφήσει κάποιο κενό. Ότι δεν έχει νόημα η ζωή χωρίς να είσαι σε σχέση ή να έχεις μάθει ότι η να εχει είναι αυτή. Η ζωή ή ζευγαρωμένη. Καταλαβαίνω ότι με τη λογική σου αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα σε μια ορθολογιστική βάση. Δηλαδή λες, βγαίνω, έχω φίλους πολύ καλούς, κάνω τη δουλειά που μου αρέσει και ταξίδια που τόσο αγαπώ. Παρ' όλα αυτά νιώθω συνεχώς ότι μου λείπει κάτι και νιώθω έντονα την έλλειψη ερωτικής αγάπης και συντροφικότητας, yes. Δεν θέλω να πιέσω τα πράγματα, ούτε να πέσω στον πρώτο τυχόντα ή να άρκισω, αλλά θα ήθελα πολύ να ξεκολλήσει το μυαλό μου ότι αυτό είναι πρόβλημα, διότι ουσιαστικά δεν είναι. Άρα η να αλλα θα ηθελα πολυ να ξεκολλησει το μυαλο μου οτι αυτο ειναι προβλημα διοτι ουσιαστικα δεν ειναι αρα η λογικη σου τα καταλαβαίνει όλα ορθά και ορθολογιστικά και γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι είσαι και πολύ ευφύες πρόσωπο. Έχω όλα όσα χρειάζομαι, αλλά παρόλα αυτά δεν είμαι χαρούμενη και σκέφτομαι συνεχώς πόσο αχάριστη είμαι. Αυτό που σκέφτεσαι πόσο αχάριστη λίγο πρόσεξε το, δεν χρειάζεται να είμαστε σκληροί με τον εαυτό μας όταν ο εαυτός μας περνάει κάποια δυσκολία. Ίσα ίσα χρειάζεται να δείξουμε κατανόηση στον εαυτό μας, να καταλάβουμε τον εαυτό μας, να συμπονέσουμε τον εαυτό μας, να δείξουμε αυτό και να τον πάρουμε με πολύ αγάπη από το χέρι τον εαυτό μας, να τον πάμε στη θεραπεία. Επίση, λε ότι το ξέρει ότι δεν θα σου φέρει ένα άνδρα την ευτυχία και είσαι εσύ εκείνη που θα τη φέρει στον εαυτό σου, αλλά σου φαίνεται ακατόρθωτο να περάσει τον εαυτό σου, να το βιώσεις δηλαδή. Με το μυαλό καταλαβαίνει, αλλά με το συνέστημα δυσκολεύεσαι. Και αυτό ακριβώ μου δείχνει, είναι μια ένδειξη ότι συναισθηματικά κάτι συμβαίνει. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Μπορεί, ξαναλέω, να είναι τραύματα μαζεμένα αδιαχείριστα. Μπορεί να έχεις μια σύνθετη διαταραχή με τα στρες. Μπορεί και όχι. Μπορεί να έχεις κάποια τάση συνεξάρτησης. Και γι' αυτό να νιώθεις έτσι. Γιατί οι συνεξαρτόμενοι είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι νιώθουν ότι η ζωή τους δεν έχει νόημα εκτός και αν είναι προσκολλημένοι πάνω σε κάποιον ο οποίο τους δίνει το νόημα και την πνοή για ζωή. Ψευδέστης είναι. Αλλά έτσι λειτουργεί. Ή μπορεί να έχεις κάποια στοιχεία εθισμού στις ερωτικές σχέσεις και γι' αυτό το λόγο να δυσκολεύεσαι τόσο πολύ να μείνεις μόνη σου. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Απόλυτα, εξαιρετικά απόλυτα. Δυσκολευόμουν και εγώ πάρα πολύ στο παρελθόν. Εξαιρετικά. Πάρα πολύ δυσκολευόμουν. Και παρόλο που το καταλάβαινα με τη λογική μου, Παρόλο που έγραφα και βιβλία για το θέμα, το βιβλίο που έγραψε για παράδειγμα η Ανατομία μια γυναίκα, το έγραψα στα 30 μου χρόνια πρωτού κάνω μερικά από τα σοβαρότερα ολισθήματα που έχω κάνει στη ζωή μου που έχουν να κάνουν με το συνεξαρτητικότητα του χαρακτήρα μου. Τα καταλάβαινα με τη λογική μου, όμω συναισθηματικά δεν μπορούσα να τα δουλέψω. Η ψυχολογία ω επιστήμη έχει προχωρήσει, έχουν βγει στην επιφάνεια νέα ευρήματα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα και πολύ ωφέλιμα και σας το έχω μπει και πρόσφατα σε βίντεο ότι εγώ ίδια που είμαι ψυχολόγος και είμαι 48 χρονών στα 46-47 μου χρόνια βρήκα την ισορροπία μου γιατί ακριβώς γνώρισα και εγώ και η θεραπευτριά μου και γενικά στη ψυχολογία έγινε ε, σημαντικό να βλέπουμε τα στοιχεία της συνεξάρτησης θεραπευτικά, να βλέπουμε τα στοιχεία της παιδικής κακοποίησης ως ε, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει τη σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες. Είναι πολύ καινούργια όλα αυτά τα οποία συζητάμε εδώ στο κανάλι. Πολύ καινούργιε προσεγγίσεις θεραπευτικές. Σίγουρα ως θεωρίες, έχουν, έχει χρόνια που έχουν αρχίσει να σχηματίζονται, να τεστάρονται, να ερευνούνται, να μορφοποιούνται. Όμως τα τελευταία δύο-τρία χρόνια έχουν μπει πιο μαζικά σε εφαρμογή στο χώρο της ψυχοθεραπείας. Και όλο και περισσότεροι ψυχολόγοι ενημερωνόμαστε σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, τα οποία πραγματικά μας λύνουν τα χέρια και μας δίνουν εργαλεία και τρόπους με τους οποίους να θεραπεύσουμε ριζικά το ζήτημα. Γι' αυτό κόρη μου σου λέω να κάνεις ψυχοθεραπεία. Εδώ θέλω να κλείσω αυτό το, το βίντεο με μια αναφορά σε ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που έχω παρακολουθήσει στο Netflix για τη ζωή της Ρίτα Μορένο. Η Ρίτα Μορένο είναι μια εξαιρετική γυναίκα η οποία είναι 91-92 ετών τώρα η οποία έχει καταγωγή από το Πουέρτο σε νεαρή ηλικία πήγε μαζί με τη μάνα της μετανάστης στη Νέα Υόρκη και από πολύ νωρίς μπήκε στο χώρο της showbiz και ήταν ηθοποιός στο Hollywood. Και σε αυτό το ντοκιμαντέρ περιγράφει τη ζωή της στο πρώτο μισό του ντοκιμαντέρ μέχρι τα πρώτα 30-32 χρόνια της ζωής της όπου βίωσε απανοτές απογοητεύσεις. Αυτή είχε δεσμό με τον Μάρλον Μπράντο, τον απόλυτο Άρκισο. Και είχε δεσμό μαζί του για 5-6 χρόνια. Και μάλιστα α, περιέγραψε στον ντοκιμαντέρ και τη φάση που αυτός την έβαλε να κάνει μία έκτρωση, η οποία αυτή η έκτρωση έγινε σε ένα περιβάλλον που ήταν επικίνδυνο, ήταν απαγορευμένες οι εκτρώσεις στην Αμερική τότε κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά. και ε, περιγράφει τη σχέση της με τον Μάρλον Μπράντο σαν μια τοξική σχέση ναρκισιστικής κακοποίηση. Και λέει η Ρίτα Μορένο ότι πάντα ένιωθε ότι δεν αξίζει, ότι είναι μικρή, ότι είναι λίγη και όλα αυτά είχαν να κάνουν με τα βιώματα που βίωσε και στο Περτορίκο και στη Νέα Υόρκη σαν παιδί, με, τη, με το bullying που δέχθηκε, το ρατσισμό, με τη ε, σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε ως νεαρή κοπέλα στη Σόμπι κλπ. Και σε κάποια φάση λέει, ήταν 30-33, όσο ήταν, τη σύστησε μια κοινή τη φίλη, τον άνδρα τη, ο οποίος ήταν ένας γιατρός καρδιολόγος. τον παντρεύτηκε και έζησαν 45 χρόνια μαζί και έκαναν και μια κόρη. Ο άντρα τη πέθανε το 2010, 13 χρόνια πριν, σε ηλικία 92 ετών, πόσο ήταν. Άρα ήταν μεγαλύτερο τη, 10-13 χρόνια μεγαλύτερο τη. Και στο τέλο αυτού του ντοκιμαντέρ, η Ρίτα Μορένο λέει ότι ο κόσμο όλο νόμιζε ότι εγώ είχα τον καλύτερο γάμο, γιατί ο άντρα μου ήταν πολύ ερωτευμένο μαζί μου και ήταν συνέχεια μαζί μου και ήταν μάλιστα και ελεγκτικό. Και λέει ότι όταν πέθανε ο άντρα τη, Σκεφτείτε, πέθανε το 10, αυτή τώρα είναι 92, άρα ήταν 79 ετών. Όταν πέθανε ο άντρας της ένιωσε μια τεράστια ανακούφιση, γιατί μπορούσε πλέον να είναι ο εαυτός της, επειδή λέει ο άντρας της ήταν τόσο ελεγκτικός, που της απαγόρευε να είναι ο εαυτός της να γελάει, να παιδιαρίζει, να είναι έτσι πολύ... Ψάξτε, δείτε αυτό το ντοκιμαντέρ με τη Ρίτα μωρέ. Εγώ την είχα παρακολουθήσει σε μια σειρά πολύ ωραία πέρσι-πρόπερσι και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και ρώτησα και έμαθα για την καριέρα της. Η κοπέλα αυτή έχει κερδίσει Όσκαρ για τη συμμετοχή της στο West Side Story. Και είναι έτσι μια πολύ εμπνευστική ιστορία γυναίκας. Και λέει τώρα στα 92 της, έπρεπε να γίνω 79 χρονών, να πεθάνει ο άντρας μου για να καταλάβω ότι θα μπορούσα να είμαι καλά και μόνη μου και νιώθω άσχημα που δεν το έκανα πιο νωρί να χωρίσω, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στα 10 χρόνια γάμου, στα 15 χρόνια γάμου, να χωρίσω για να μπορέσω να είμαι αυθεντικά ο εαυτό μου. Και η Ρίτα Μορένο σε αυτό το γεματέρ μιλάει για διάφορε περιόδου τη ζωή τη, στι οποίε έκανε ψυχοθεραπεία και μάλιστα λέει και μετά πέθανε ο άντρα τη έκανε ψυχοθεραπεία. Και μου έκανε έτσι πολύ εντύπωση αυτό το ντοκιμαντέρ και λέω αν καταφέρουμε να αμφισήσουμε στα νεαρά κορίτσια να πάρουν τα μαθήματα που εμείς πήραμε μετά που φάγαμε τα μούτρα μας είτε με άσχημα διαζύγια, είτε με πολλά χρόνια που είμαστε μόνες μας και ήμασταν μίζερες που ήμασταν μόνες μας και δεν μπορούσαμε να χαρούμε τη χαρά της ζωής μας γιατί είχαμε θέματα μέσα μας και σκέψεις στο μυαλό μας και επεπιθήσεις λαθεμένες και πλήση εγκεφάλου για την αξία της γυναίκας η οποία είναι μεγαλύτερη όταν η γυναίκα είναι συντροφευμένη και καθεξής αλλά και επειδή, επειδή είχαμε μέσα μας τραύματα τα οποία δεν τα είχαμε κλείσει μέσω της ψυχοθεραπείας είχαμε μέσα μας μια τάση συνεξάρτησης που δεν ήξερε καν και ο θεραπευτής μας να αναγνωρίσει τι είναι η συνεξάρτηση είχαμε ανασφαλή δεσμό Είχαμε όλα αυτά, τώρα σας υπενθυμίζω θέματα και από αυτά που έχουμε συζητήσει και στο podcast. Το βίντεο λοιπόν από τη σειρά του podcast που μιλάμε για τη σύνθετη διαταραχή με τραυματικού στρες και στο βίντεο για τη συναισθηματική νοημοσύνη και στο βίντεο για το, τα στυλ προσκόλλησης και τα στυλ δεσμού και στο βίντεο για τη συνεξάρτηση και στο βίντεο για τον αρκισισμό και οι φίλοι που έστειλε το email και πολλοί από εσά μπορείτε να βρείτε απαντήσεις και γνώσεις γύρω από τα τελευταία ευρήματα της επιστήμης της ψυχολογίας και τα υπέροχα εργαλεία που μας δίνει για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας και ακόμη πιο ουσιαστικό να τον πάρουμε τον εαυτό μας από το χέρι να κάνουμε ψυχοθεραπεία σε ένα ψυχολόγο της δικής μας επιλογής ο οποίο να έχει αυτές τις γνώσεις και να μπορέσει να μας βοηθήσει να κλείσουμε τις πληγές μας και να μπορέσουμε και συναισθηματικά να διαχειριζόμαστε με τον ίδιο τρόπο όπως διαχειριζόμαστε γνωστικά κάποια ζητήματα. Γιατί η κοπέλα σε αυτό το email λέει ότι τα καταλαβαίνει με το μυαλό της συναισθηματικά όμως δεν μπορεί να τα βιώσει γιατί ακριβώς υπάρχουν αυτά τα εσωτερικά εμπόδια, αυτοί οι εσωτερικοί δαίμονες όπως λέμε μεταφορικά που χρειάζεται να τους δαμάσει. Γι' αυτό μας χρειάζεται ψυχοθεραπεία, κορίτσια μου, αγάπες μου, γυναίκες μου, άντρε μου. Και οι περίοδες στις οποίες είμαστε μόνοι είναι εξαιρετικέ περίοδοι για να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Και όταν κάνει ψυχοθεραπεία, ενώ είσαι μόνο, όταν γνωρίζει τέρη, δεν πρέπει να παρατά τη θεραπεία. Πρέπει να τη συνεχίζει ακόμη πιο εντατικά για να, βοηθείς, να βοηθηθεί μέχρι τέλου. Και να το τελειώσει, να το πάρει το θηρίο, να το δαμάσει με τη βοήθεια του ψυχολόγου σου και με την ψυχοεκπαίδευση και με την ψυχοθεραπεία. Στέλνω την αγάπη μου σε όλε και όλου.